Αν κάθε φορά που πίνεις, πίνεις για να μεθύσεις, πίνεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου ή είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας και για να περάσεις καλά. Αν το αλκοόλ έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή σου, τότε έχεις πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το έχει σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΟΚΑΝΑ το 20% του πληθυσμού όταν πίνει αλκοόλ υπερβολικά. Δηλαδή περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες σηκώνονται από την καρέκλα τους μεθυσμένοι. Επίσης απογοητευτικό είναι το στοιχείο ότι το 10% του πληθυσμού πίνει σε καθημερινή βάση. Πιθανόν από αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό να έχει μια προβληματική σχέση με το αλκοόλ. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι, δεν είναι τόσο στην κατανάλωση πόσο πολύ εμπλέκεται με το αλκοόλ ο κόσμος, όντως υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή από αυτή που νομίζουμε ότι υπάρχει, όσο το ότι ακριβώς δεν δίνουμε σημασία, θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι σημαντικό και αντίστοιχα και οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένες όσο θα θέλαμε σε αυτό το κομμάτι. Οι γυναίκες έχουν χειρότερο πρόβλημα εθισμού, όχι τόσο σαν αριθμό σε σχέση με τους άντρες, αλλά σαν συνέπεια στην υγεία τους. Ξέρετε, στο αλκοόλ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το πού ακριβώς μπαίνει ο πύχης, δηλαδή σε ποιο σημείο και μετά μπαίνει ο πύχης. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες. Φαίνεται ότι όταν κανείς αρχίσει και καταναλώνει πάνω από έναν αριθμό ποτών καθημερινά, φαίνεται ότι υπάρχει μια προβληματική σχέση με το αλκοόλ. Τα παραπάνω στοιχεία τονίστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΘΕ Αριάδνη με τίτλο «Αλκοόλ από την πρόληψη στη θεραπεία». Σε ό,τι αφορά στα Χανιά, ο πιο νέος καταγεγραμμένα χρήστης αλκοόλ είναι μαθητής της 4ης Δημοτικού. Στην Κρήτη, κατανάλωση αλκοόλ δεν θεωρείται πρόβλημα. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΚΕΘΕ Αριάδνη στα Χανιά, δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, αλλά όλο ένα και περισσότερες οικογένειες ζητούν βοήθεια για κάποιο συγγενή τους, ο οποίος είναι εξαρτημένος χρήστης. Το κύριο πρόβλημα μας το φέρνει η οικογένεια του ανθρώπου που έχει θέμα με το αλκοόλ και είναι η δυσλειτουργία στις σχέσεις, στις οικογενειακές, στις κοινωνικές και στις επαγγελματικές σχέσεις του εξαρτημένου ανθρώπου. Οι θάνατοι από αλκοόλ είναι διπλάσιοι από αυτούς που προκαλούν τα ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της πρόληψης, ο Δήμος Χανίων θα μοιράσει ημερολόγια στους μαθητές για τις αλήθειες και τους μύθους γύρω από το αλκοόλ. Λύκεια θα ξεκινήσουμε στην παρούσα φάση, αλλά και σε καφετέριες και σε χώρους όπου σερβίρεται αλκοόλ. Και αυτή η δράση θα πλαισιωθεί με ένα ενημερωτικό φυλάδιο παύλα ημερολόγιο, το οποίο ετοίμασε για εμάς και έγινε, μάλλον η επιμέλειά του έγινε, να σας πω ακριβώς γιατί πρέπει να το πούμε, από το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Χανίων, με ένα πολύ έξυπνο τρόπο απευθύνεται πραγματικά σε εφήβους, λέγοντας μύθους και αλήθειες σχετικά με το αλκοόλ.